φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο ποδοσφαίρου του ΣΕΦ στον Πειραιά για να παρακολουθήσουμε την τελευταία προπόνηση του Καραβά πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο Καραβάς υποδέχεται την Κυριακή στις 11.30 στο γήπεδο της Νίκαιας την έδρα της προοδευτικής, τον αθλητικό ομίλο Πηλίου από την ΚΟ. Και μαζί μας έχουμε τον άμεσο συνεργάτη του Γιώργου Αντωνόπουλου στο τιμόνι της ομάδας, τον Γιώργο Πράπα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς. Λοιπόν, ξεκινάει επιτέλους το πρωτάθλημα, έτσι, ναι. Γιώργο. Σαν ψέμα μοιάζει από τη μία, αλλά από την άλλη μπορούμε να πούμε πάλι καλά που ξεκινάμε κιόλας, γιατί ήταν μεγάλο το κενό όλο αυτό το διάστημα. Σχεδόν τέσσερις μήνες, έτσι. Σχεδόν τέσσερις μήνες, δύσκολοι μήνες, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γενικότερα σε όλους τους κλάδους, αλλά και ειδικά στο ποδόσφαιρο νομίζω ότι ήταν αυτοί οι τέσσερις μήνες έχουν αφήσει γενικότερα το άθλημα, θεωρώ, πολύ πίσω. Πώς ήταν όλο αυτό το διάστημα, έτσι, για σένα? Εσύ είσαι άνθρωπος του αθλησμού, έτσι. Ναι, ακριβώς. Ζεις από το χώρο του ποδοσφαίρου. Γενικότερο αθλητισμός, όχι μόνο σε μένα, θεωρώ και σε όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό γενικότερα και με το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα, σίγουρα ήταν ένα τετράμινο δύσκολο. Μακριά από το γήπεδο, μακριά από αυτό που αγαπάμε, από αυτό που μεγαλώσαμε ουσιαστικά. Θεωρώ ότι όλη μας η ζωή, όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, περιστρέφεται από τον αθλητισμό. Οπότε το να είσαι μακριά από αυτό που αγαπάς, από το χώρο που νιώθεις, που αναζωογονείσαι ουσιαστικά, που ξεχνάς προβλήματα, ξεχνάς δυσκολίες, ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, σίγουρα αυτή η αποχή ήταν δύσκολη για όλους. Φυσικά και για μένα, δεν το κρύβω ότι μακριά από τα γήπεδα τα πράγματα ήταν λίγο βαρετά, θα έλεγα ανιαρά, όπως θέλετε, μπορείτε να το χαρακτηρίσετε. Τώρα, με την προετοιμασία που έχει γίνει, αν πιστεύεις ότι και όλες οι ομάδες και ο Καραβάς θα είναι έτοιμος στην επανέναρξη την Κυριακή? Κοιτάξτε, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Έτοιμη θεωρώ καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι στο απόλυτο. Μικρό το χρονικό διάστημα που είχαμε να προετοιμαστούμε, οπότε και ο Καραβάς και η δική μας ομάδα και οι υπόλοιπες ομάδες σίγουρα δεν θα είναι στο επιθυμητό, δεν θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουν. Από εκεί και πέρα νομίζω εμείς σαν προπονητές, στη δική μας ομάδα τουλάχιστον, είμαστε ικανοποιημένοι απόλυτα, θα έλεγα, με τη δουλειά που κάνουν οι ποδοσφαιριστές μας, με τη δεκτικότητα που έχουν στην προπόνηση πάνω στο πλάνο που δουλεύει ο προπονητής μας, ο κ. Αντωνόπουλος. Οπότε λίγο πολύ θα προσπαθήσουμε μέσω της προσπάθειας που γίνεται από τα παιδιά και από εμάς να είμαστε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο που πρέπει να είμαστε και ετοιμότητας για τον αγώνα που έρχεται την Κυριακή, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας για εμάς και είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να είμαστε απόλυτα 100% έτοιμοι. Είναι ο πρώτος τελικός. Ψυχικά είναι ο πρώτος τελικός από τους 7. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε πρέπει, θέλουμε δεν θέλουμε, πρέπει να προετοιμαστούμε ψυχικά, σωματικά, να είμαστε εκεί την Κυριακή, να καταφέρουμε στο τέλος να είμαστε αυτοί που θα χαμογελάσουμε. Ενισχύθηκε και η ομάδα. Η διοίκηση ήταν κοντά στην ομάδα, έκανε μεταγραφές. Ήταν πολύ σημαντικό ότι έμειναν οι ποδοσφαιριστές που υπήρχαν στην ομάδα. Έγιναν οι κινήσεις που έπρεπε από τη διοίκηση. Έχουμε μαζί μας σχεδόν όλα τα παιδιά που είχαμε και πριν. Σημαντικό για μας τους προπονητές, γιατί μπορούσαμε να δουλέψουμε με τα παιδιά που ήδη ξέραμε. Υπήρχε ένα πλάνο, οπότε υπήρχε μια συνέχεια στο κενό που είχαμε στο σταμάτημα τότε που έγινε. Συνεχίστηκε τώρα και είχαμε, μπορώ να πω, μια καλή βάση για να συνεχίσουμε εμείς να δουλεύουμε. Συν τις καινούριες προθήκες που ήρθαν στην ομάδα, παιδιά τα οποία θα βοηθήσουν, αυτό είναι δεδομένο, και τα είχαμε και ανάγκη, κακά τα ψέματα. Άρα, ένας ευχάριστος πονοκέφαλος, έτσι, για σας, το προπονητικό team. Ευχάριστος πονοκέφαλος για κάθε προπονητή, θεωρώ, για κάθε προπονητικό επιτελείο. Το να έρχονται καινούριοι ποδοσφαιριστές, καλοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα, νομίζω ότι όλοι οι προπονητές το θέλουν, το επιζητούν αυτό. Οπότε ναι, νομίζω ότι στα χέρια του κ. Αντωνόπουλου πλέον υπάρχουν περισσότερες λύσεις, έμπειρες λύσεις, που θέλουμε να πιστεύουμε και εμείς σαν προπονητές
και η διοίκηση θα βοηθήσουν την ομάδα για το στόχο που έχουμε. Υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών? Μικροπροβλήματα υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι. Σίγουρα θα υπάρχουν και απρόπτα, μικροτραυματισμοί, μικροαπουσίες, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο για να πάμε την Κυριακή στον αγώνα. Άρα είναι κομπλέ η ομάδα στο στόχο μας. Ουσιαστικά θα έλεγα πως πάμε σχεδόν έτοιμοι για τον αγώνα. Ωραία Γιώργο, τώρα ήθελα να σταθώ και στο γηπεδικό πρόβλημα που υπάρχει. Αυτό είναι ένα να το πρόβλημα... τονίσουμε και με τις ώρες προπονήσεων. Είναι ένα πρόβλημα γενικότερα στις ομάδες του Πειραιά, όχι μόνο στο Καραβά και σε εμάς τώρα. Είδα ότι στην αρχή υπήρξε πρόβλημα το πού θα αγωνιστεί η ομάδα στον εντός έδρας αγώνα με τον αθλητικό όμιλο Πηλίου. Υπήρχε πρόβλημα, οι ενέργειες της διοίκησης με τις αρμόδιες αρχές κατέληξαν στο να συνεχίσουμε να παίζουμε στο γήπεδο της προοδευτικής. Είναι πρόβλημα σίγουρα. Το να μην ξέρεις που θα αγωνιστείς είναι πρόβλημα. Να μην έχεις μια δική σου έδρα σταθερή, να μπορείς να κάνεις και μια προπόνηση μέσα στο γήπεδο που θα αγωνιστείς είναι σοβαρό πρόβλημα. Γιατί ουσιαστικά εμείς έχουμε έδρα αυτή τη στιγμή το γήπεδο της προοδευτικής, αλλά δεν έχουμε μπει και ποτέ μέσα στο γήπεδο. Απλά πηγαίνουμε, παίζουμε, τελειώνει ο αγώνας, φεύγουμε. Και για τους ποδοσφαιριστές λίγο είναι αυτό, είναι λίγο δύσκολο προς την προσαρμογή να έχουν μια εξοικείωση με τον αγωνιστικό χώρο, με τα μέτρα, γενικότερα στην προπόνηση να απελευθερωθούν μέσα στο γήπεδο. Είναι ένα προβληματάκι σίγουρα. Και όσον αλλά αφορά δυστυχώς... τη χρονική διάρκεια της προπόνησης στο γήπεδο του ΣΕΦ στον Πειραιά, μπορώ να πω ότι είμαστε με προσπάθειες εδώ με τον υπεύθυνο του γηπέδου. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει πρόβλημα και ευχαριστούμε πολύ και τον άνθρωπο εδώ του γηπέδου και τις αρχές που τουλάχιστον είχαμε το γήπεδο να μπορούμε να προπονούμαστε. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα θέλουμε και όλα δικά μας. Αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Είναι δεδομένο αυτό. Οπότε πιστεύουμε ότι κατά κάποιο τρόπο έχει γίνει μια καλή προσπάθεια και εμείς μπορέσαμε να δουλέψουμε. Ωραία. Γιώργο, με βάση το πρόγραμμα που έχετε μέχρι τη λήξη του πρώτου γύρου και ουσιαστικά τη λήξη του φετινού πρωταθλήματος ΓΑΜΑ Εθνικής, πώς είναι το πρόγραμμα αυτό? Είναι δύσκολο, ευνοϊκό και ποιος θα είναι ο στόχος του Καραβά ως νεοφώτιστη ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική? Κοιτάξτε να δείτε. Ο στόχος δεν είναι άλλος από την παραμονή στην κατηγορία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την αρχή που ξεκινήσαμε ήταν ο μοναδικός στόχος. Τώρα το πρόγραμμα, το αν είναι ευνοϊκό ή όχι, θα φανεί στο τέλος. Σίγουρα το γεγονός ότι ξεκινάμε με ένα παιχνίδι μέσα στην έδρα μας, σημαντικό. Από το να ξεκινούσαμε εκτός έδρας να παίξουμε, νομίζω μας ευνοεί σε πρώτη φάση. Όπου αλλά όπως και να έχει. Θες να ξεκινήσεις με το δεξί, να πάρεις ψυχολογία. Σίγουρα. Όπως και εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί. Θεωρώ κάθε ομάδα που είναι γηπεδούχος, όταν ξεκινάει τώρα μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχει περάσει, νομίζω όλες οι ομάδες θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί. Θα δούμε. Είναι 7 τελικοί. Είναι 7 διαφορετικά παιχνίδια. Το πρόγραμμα, αν είναι εύκολο ή δύσκολο, θα φανεί στο τέλος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, να πετύχουμε τουλάχιστον το στόχο που έχουμε για φέτος. Και όσον αφορά την πορεία του Καραβά μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, είχατε μία νίκη με το Κερατσίνι, μία ισοπαλία με τη Θεία Λαραφίνας και δύο ήττες. Πώς κρίνεις τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας στις 4 πρώτες αγωνιστικές που έγιναν? Θεωρώ ότι βάσει εικόνας της ομάδας, νομίζω θα μπορούσαμε να έχουμε ζητήσει κάποια πράγματα παραπάνω. Θα μπορούσε να είναι διαφορετική η βαθμολογία. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Έτσι έχουν έρθει τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και έχουμε να κάνουμε και οφείλουμε να κάνουμε για την ομάδα και για τον κόσμο της ομάδας είναι αρχής γενομένης από μεθαύριο, από τον πρώτο τελικό, να μπορέσουμε να ευτυχίσουμε, να ξεκινήσουμε με το δεξί τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις και να δούμε μετά τα επόμενα παιχνίδια, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, για να πετύχουμε το στόχο της ομάδας. Αυτό είναι ουσιαστικά πλέον που είναι σαν στόχος και γι' αυτό θα δουλέψουμε όλοι. Ωραία. Και τι μπορεί να υποσχεθεί ο Γιώργος Πράπας, ο συνεργάτης του Γιώργου Αντωνόπουλου στο τιμόνι του Καραβά, στους φιλάθλους της ομάδας? Ο Γιώργος ο Πράπας, το προπονητικό επιτελείο και ο κύριος Αντωνόπουλος, το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα δώσουμε το 100% σαν προπονητές να βοηθήσουμε τα παιδιά, καταρχάς τους ποδοσφαιριστές μας, να βγάλουν μια ωραία εικόνα στο γήπεδο, το οποίο εν συνεχεία θα έχει και μια ωραία εικόνα προς τα έξω, προς τους φιλάθλους της ομάδας,
να δουν ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί αυτό είναι το βασικό. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια ομάδα που έχει πλάνο μες στο γήπεδο, που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, και όταν παίζεις ωραίο ποδόσφαιρο και φαίνεται αυτό μες στο γήπεδο, φαίνεται η δουλειά σου, αργά ή γρήγορα θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Οπότε νομίζω ότι οι φιλάθλοι του Καράβα μπορούν να περιμένουν ωραία πράγματα από την ομάδα, έστω και αν είναι τώρα λίγο συμπιεσμένη η κατάσταση και λίγο στριμωχτά ως προς αυτό που θα θέλαμε σαν προπονητές, με μεγαλύτερη άνεση και χωρίς την πίεση και το άγχος που μας δίνει αυτή τη στιγμή και η βαθμολογία και η σειρά των αγώνων, νομίζω θα μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα δουν ωραία πράγματα από την ομάδα του Καραβά. Ωραία. Γιώργο, να μου αναφέρεις και τους υπόλοιπους συνεργάτες. Είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος, είσαι είναι εσύ. Είναι ο κύριος Αντωνόπουλος, ο προπονητής της ομάδας μας. Είναι ο Γιώργος Ζαχαράτος, ο γυμναστής της ομάδας μας, και ο Κωνσταντίνος Ράπτης. Οι άμεσοι συνεργάτες του. Ο προπονητής θερματοφυλάκων, έτσι. Και ο Μάκης, φυσικά, ο προπονητής θερματοφυλάκων. Είναι το όλο το team της ομάδας μας. Ωραία. Γιώργο, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου στον αθλητικό όμιλο Καραβά? Αρχικά θέλω να πω σίγουρα ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση, που από την αρχή με έχει κοντά στην ομάδα, τον κύριο Ιωσήφ το Ρούσο, τον κύριο Σκανδάλη το Χρήστο, τον Βασίλη το Σκανδάλη, τον γενικό αρχηγό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Βασιλιάδη, τον προηγούμενο προπονητή, ο οποίος με δέχτηκε δίπλα του, είναι η αλήθεια, μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι στο επιτελείο της ομάδας, στο προπονητικό team της ομάδας, και εννοείται τώρα στον κύριο Αντωνόπουλο, ο οποίος με τον ερχομό του στην ομάδα μας, όλο το επιτελείο μας δέχτηκε, μας αγκάλιασε δίπλα του, μας ακούει, εμείς τον ακούμε σαν παιδιά, να πω την αλήθεια, και είμαστε, θεωρώ, πολύ τυχεροί να είμαστε δίπλα του, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, αλλά και σαν άνθρωπος, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και είναι κάποιες λεπτομέρειες που μας ξεχωρίζουν σε αυτό το χώρο και σαν προπονητές και σαν ανθρώπους. Οπότε γενικότερα ένα μεγάλο ευχαριστώ κύριο Αντωνόπουλο, ο οποίος μας έχει δίπλα του και κάθε μέρα μας μαθαίνει πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι και εγώ και τα άλλα παιδιά θα φανταζόμασταν ότι είναι έτσι, ή ότι πώς μπορούν να εξελιχθούν γενικότερα και να μας δώσει καινούριους ορίζοντες. Θα ήθελα και την άποψή σου για τον όμιλο. Την άποψη που σχημάτισες μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ποιες ομάδες, κατά τη δική σου γνώμη, έχουν ξεχωρίσει? Κοιτάξτε να δείτε. Είδατε βάσει αποτελεσμάτων, έτσι, και όχι ονομάτων, ότι ο όμιλος ήταν λίγο. Δεν ήταν εύκολος. Έχει γίνει λίγο αλλοπρόσαλλος. Τα αποτελέσματα με πολλές εκπλήξεις, κακά τα ψέματα. Είχαμε δύο φιλονίκη τα φαβορή για την άνοδο, τον Αιωλικό και την ομάδα της Ελευσίνας. Ιστορικές ομάδες που θεωρούσαμε ότι θα ξεχωρίσουν. Όμως είδαμε ευχάριστες εκπλήξεις. Είδαμε τον Νέα της Σαλαμίνας, αίτητος, τον Αστέρα Βάρης, φυσικά. Και δεν νομίζω ότι θα είναι το εύκολο μάλλον το πρόγραμμα και το έργο του Αιωλικού και της Ελευσίνας, που παραμένει ο στόχος η άνοδος φυσικά. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι και η μορφιά του ποδοσφαίρου όμως. Αν τα ξέραμε όλα από πριν, θα ήταν όλα πολύ ανιαρά. Οπότε αυτή η εξέλιξη του ομίλου έχει δώσει μια ωραία έγκλη, θεωρώ, στον όμιλο, και είναι ευχάριστο αυτό για τους φιλάθλους. Ωραία. Γιώργο, κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του άμεσου συνεργάτη του Γιώργου Αντωνόπουλου στο τιμόνι του Καραβά, Γιώργου Πράπα, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Το κυριότερο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλο τον κόσμο, υγεία. Αυτό είναι το βασικότερο αγαθό για όλους. Φυσικά υγεία στους ποδοσφαιριστές. Καλή τύχη στην έναρξη της σεζόν, να μην έχουν τραυματισμούς τα παιδιά, πολύ σημαντικό. Και γενικότερα νομίζω πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο αισιόδοξα, και μέσα από αυτό που περνάμε, από αυτή τη δοκιμασία που έχουμε περάσει όλο αυτό το διάστημα, νομίζω μπορούμε να αντιλήσουμε θετικά πράγματα, γιατί υπάρχουν θετικά πράγματα που έχουν μείνει, σημαντικά πράγματα για την καθημερινότητά μας, τα οποία νομίζω αν τα βάλουμε λίγο στο μυαλό μας και λίγο τα τοποθετήσουμε όπως πρέπει, θα δούμε και ωραία πράγματα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε η αισιοδοξία νομίζω είναι το καλύτερο μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε σε όλο τον κόσμο, και από μένα ειδικά προς όλους και τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου, αλλά και γενικότερα τον κόσμο που περνάει όλη αυτή την ταλαιπωρία τώρα. Ωραία. Και Γιώργο, το τελευταίο σου σχόλιο.
Είπαμε ο Καραμπάς, πρώτο παιχνίδι την Κυριακή 11:30 στο γήπεδο της Προοδευτικής με τον αθλητικό ομίλο Πηλίου. Το τελευταίο σου σχόλιο για αυτό το παιχνίδι, Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Δεν κρυβόμαστε. Η ομάδα του Πηλίου έχει δείξει, θεωρώ, πολύ καλά πράγματα. Ίσως για μένα, σαν προπονητή, με αυτά που έχω δει, ίσως να την αδικεί και η θέση που βρίσκεται στη βαθμολογία. Νομίζω έχει άτυχα αποτελέσματα από άτυχες στιγμές κατά τη διάρκεια των αγώνων. Δύσκολο παιχνίδι, πολύ καλή ομάδα του Πηλίου, αλλά νομίζω έχουμε, όχι νομίζω, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές μας. Βλέπουμε τη δουλειά που γίνεται καθημερινά, βλέπουμε τα παιδιά πώς συμπεριφέρονται μέσα στο γήπεδο. Οπότε είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι τα παιδιά θα ανταπεξέλθουν και είναι 100% έτοιμα για το παιχνίδι μεθαύριο να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί το πρωτάθλημα και να δούμε σίγουρα πιο αισιόδοξα το μέλλον μετά. Σε ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία στον Καραβά. Εμείς ευχαριστούμε και εγώ και η ομάδα του Καραβάλα. Σας ευχαριστούμε γιατί είναι το έργο που κάνετε, είναι λειτουργήμα ουσιαστικά για μένα, γιατί τα φώτα πρέπει να πέσουν και σε αυτές τις κατηγορίες. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο θεωρώ ότι είναι η πνοή του αθλητισμού. Έτσι το έχω δει εγώ. Μακάρι να ανοίξουν άμεσα και τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, σίγουρα οι ακαδημίες, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν πληγεί, θεωρώ, περισσότερο από όλους. Είναι δύσκολο, ειδικά τα παιδιά στις ηλικίες αυτές, να τους πεις μην πηγαίνεις στο γήπεδο, να τα κρατάς μακριά από το γήπεδο. Και επειδή τα έχω περάσει, τα έχω βιώσει κι εγώ, θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά από εδώ και πέρα, να ανοίξουν οι αγωνιστικοί χώροι, να μπουν ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, να ενεργοποιηθεί και μέσα από εσάς που κάνετε αυτό το δύσκολο έργο, να μπορέσει να προβληθεί ακόμη πιο πολύ και να μπουν τα πράγματα σιγά σιγά στη ροή που πρέπει. Coach, ο αθλητισμός είναι η υγεία. Το βασικότερο απ' όλα. Χωρίς αθλητισμό νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα και σαν άνθρωποι στην υγεία μας, αλλά γενικότερα όμως, επειδή είναι και στην κουλτούρα μας ο αθλητισμός, νομίζω ότι είναι, δεν γίνεται να είμαστε μακριά από τον αθλητισμό για κανένα λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.